Είναι φοβερός, είναι φίλος μας, είναι ωραίο παιδί. Ένας και μοναδικός, δεν θέλω να το πούμε γιατί. Παίρνει πάνω. Με κατηγορούσε πριν, δεν θα σ' άκουσε. Παίρνει πάνω και μπορεί να τον πάρει και να μην μας μιλάει. Και την είδη, ναι, την βλέπει, αφού. Μα ακούει. Σοφοκλής Κασκαούνιας. Καλημέρα μας. Λεβέντη μου. Κάτσε να. Είσαι καλά, καλή αρχή. Καλημέρα. Καλές εκπομπές, καλές, καλά γυρίσματα, καλή σύμβλα. Καλό φόντο κόκκινο. Ενθουσιάζεις μέχρι και το σκύλο μας, ρε φίλε. Δηλαδή είναι όλος ο κόσμος. Τι έπαθε ο πλούαρχος, έκανε τη μέλισσα. Ναι. Θα τραγουδάει με τις μέλισσες. Α, τραγουδάμε με τις μέλισσες. Έχει να τραβήξει. Ασχολούμαστε με ό,τι γίνεται στο σόπις, ρε φίλε. Η μέλισσα στον πλούταρχο. Έχεις να μου πεις είδηση για το σοφοκλή του Κασκαούνια. Έχω. Πες μου ότι τον είδες στην τελευταία του θεατρική παράσταση. Είσαι μέσα στους ιθαγενείς. Ναι. Ιθαγενείς και άλλους κοσμικούς. Εσύ είσαι στους ιθαγενείς. Να μας πει λίγο για την τελευταία του θεατρική παράσταση, πες το υποδείο. Μα αφού δεν έρχονται να δουν παράσταση, ρε φίλε. Αφού δεν είναι της τέχνης, παιδί μου. Ο άνθρωπος δεν ξέρει από τέχνη. Ήταν πετυχημένη παράσταση όμως. Ακούστε να δείτε τώρα, να θέσω μετά. Πηγαίνω εκεί που με καλούν. Όχι, αυτό είναι φάουλ. Αυτό ήταν δήλωση. Δεν πρέπει να σε καλέσει για να πας. Τι, θες να πας, είσαι τζαμαντζής. Όχι ρε φίλε. Τζαμαντζής είσαι, άκουσε με άλλη σου λέω. Να με καλέσει, να με πάρει τηλέφωνο να μου πεις, ξέρω εγώ, είσαι καλά. Τι κάνεις, καλά. Τι κάνεις, αδερφέ. Και όσοι είσαι δηλαδή και θα σε καλέσει ο πρόεδρος. Να μιλήσουμε εδώ πέρα, θα τον φιλήσω μια εβδομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ωραία, και πέρα, αφού να μου πεις σε καλά, πώς στεναχωρείς τώρα, Παναγιώτη. Είμαι στο ΤΑΔΕ θέατρο, έχω μια πολύ ωραία παράσταση. Ναι. Και δεν πήγες. Σε κάνεις, αλλά σου είπα για την παράσταση. Εμένα. Αλλά δεν ήρθες. Ωραία, ναι. Δεν θα μπορούσα να έρθει. Διότι ξέρεις τι μου είπες, δεν θα έρθει. Τώρα τα έχει αλλάξει, καταλαβαίνεις. Τους τελευταίους μήνες εργάζομαι πάρα πολύ. Τους τελευταίους μήνες. Και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά, μπορώ να σας πω. Προετοιμάζεται η προετοιμασία, ξέρω εγώ που γιορτάζει. Ξέρεις πόσα πράγματα περνούν από το μυαλό μου, δηλαδή. Έχει δίκιο. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο γραφείο. Δεν είναι και δεν τα προλαβαίνω. Είσαι έτσι, απλά περνούν από το μυαλό σου. Μα ξέρεις πόσες ιδέες αυτά τα όμορφα κεφάλια τώρα κατεβάζουνε. Να τις δεις πιτσι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι μιλάγανε για άντρες. Μιλάγανε για την εκπομπή. Εμείς δουλεύουμε εδώ. Ναι, μπράβο. Βέβαια. Αφού μένω, εγώ. Λοιπόν, Σοφοκλή μου. Πάμε να πούμε, ναι. Καταρχάς, λυπάμαι πάρα πολύ, ήθελα και τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας είναι ο γιος Κασκαούνιας. Δεν πειράζει, να μην ξέρει. Είπε μου ότι δεν είμαι έτοιμος για να πάω. Αδερφή, το χρόνο του. Άκου να σου πω, Σοφοκλή μου. Πες του τα πεντετηλίκια. Έτσι. Είναι πολύ νωρί. Ξέρεις γιατί, έπιασε μου τον παπά. Δεν νομίζω να μας βλέπει. Όταν έφυγε από το σπίτι ήταν. Κοιμότανε. Ναι. Κοιμότανε. Μάνα μου το παιδί. Καλά έκανε το παιδί. Μου άρεσε πάρα πολύ το χθες το έμαθα από τον Δημήτρη τον Τοκαρή ότι θα είσαστε μαζί με το γιο στο κόκκινο φόντο. Ναι. Ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά, Πώς προέγγιψε αυτό, εσύ, τι ήταν. Έπαιξε μαζί μας στο Βουράδι Γειτόνι στα 15 ναι. επεισόδια. Ναι. Που έκανε το γιο του Μαπούρου. Λοιπόν, άρεσε, ήθελε ο Δημήτρης να το βάλει σαν γιο μου. Πώς έγινε και ήταν στο Βουράδι Γειτόνι. Λοιπόν, έπρεπε να βάλουν κάποιο παιδί που μεγάλωσε, που ήταν γιος του Ρίκου, που μεγάλωσε σε αυτήν την ηλικία. Επειδή ο Γιώργος, ο Τσάκας ήξερε τον Ανδρέα ότι του αρέσει το θέατρο, κάνει θέατρο, κάνει χορό, κάνει διάφορα. Κάνει, ναι. Εδώ, επιτρέψτε μου να έτσι για να συντονίσω, επειδή είμαστε λίγο τέτοιο. Όταν αγαπητοί συνεργάτες και παραγωγοί, ο Σκύλος Γαυγίζης μπορεί να βγαίνει λίγο έξω να πηγαίνει μία βόλτα και να τον ξαναβάζουμε. Μήπως θέλει κάτι όταν γαυγίζει, μήπως θέλει. Θέλει να βγει έξω, μάνα, προφανώς δηλαδή. Να θέλει κάτι. Στο λέει, μία, δύο, τρεις. Μετά ξέρεις, δεν θα στο πει, θα το κάνει. Λοιπόν, έλεγχο το κλείνω μου τώρα. Έμα, πού πρέπει να συνεννοούμαστε, ξέρεις, είμαστε μια οικογένεια εδώ και να τα πιάνουμε. Λοιπόν, του πρότεινε ο Δημήτρης του ίδιου να παίξει στη σειρά. Του είπε ο Ανδρέας, επειδή εγώ δεν θέλω ούτε να χάσω ούτε τα ιδιαίτερα μου, τα αγγλικά, τα. Γιατί κάνει χορό, κάνει θέατρο, κάνει αρχαία, κάνει μαθηματικά. Έμοιασε σίγουρα στη μαμά του. Και είναι και ωραίο παιδί. Ναι. Πόσο χρόνο είναι. Στη μαμά του, ναι. Πόσο χρόνο είναι. 13. Και τι ρόλο θα υποδίεται στο φόντο? Το γιο του Σοφοκλή του Σοφοκλή, το γιο του. Το γιο του μπαμπά του. Λοιπόν, θέλω να ακούσω, όχι, θέλω να ακούσω και ήχο, δεν θέλω να βλέπω πλάνα, δεν ξέρω. Ακούμε και ήχο. Βάλε ήχο να δούμε. Χαλή ο ήχος. Χαμηλά. Όχι, εγώ να το ακούσω δυνατά. Δηλαδή να δω, ξέρεις, να ακούσω, να δω σκηνή θέλω. Έτσι, α. Αρέσκει του να περιπέζει τον κόσμο. Κάτσε δε να πει, δεν κανάμε το.
Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Το αυτοκίνητο το αφήσω το ξεκινημένο. Είπε ότι θέλει να έρθει μαζί μα. Πηγαίνετε μόνοι σα, βαρκούν. Δώσ' μου λεφτά, 10 ευρώ έχω πάνω μου. Πόσα θέλει, δηλαδή. Δώσ' μου 100 ευρώ. 100? Ένα λεπτό. Μαρκό, κρατήσεις καμιά 100 ευρώ να μου δανείσεις όσα δω αύριο. Ναι, ρε, εντάξει, αλλά όχι, όχι πρόβλημα. Λοιπόν, πιάσουν 100 ευρώ και να μου αρκέψεις να μου τρώεις πελάρες τώρα. Εσάς φτάνω. Ναι, πάπα, θέλω και μια μπάλα. Κι άγιζε μια μαμά πάντου μωρού, πάτε. Γεια σας. Γεια. Γεια. Η αλήθεια είναι ότι τα καταφέρνεις στο μαγείρεμα. Είναι το μόνο πράγμα που ξέρει να κάνει καλά. Μάλιστα, πήραμε μια πρώτη γεύση. Θα ξαναδούμε άλλο απόσπασμα από τα γυρίσματα. Σε πρώτη δηλαδή πανγύπρια και μεσογειακής λεκάνης μετάδοση. Έτσι. Ωραία δάτα. Ωραία σαν. Τι ρόλο θα δεις εσύ. Είδα ένας πολύ διαφορετικός ρόλος. Και ειδικά αυτός ο Κυπρέος υπάρχει στην Κύπρο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα περάσει στον κόσμο. Okay. Αλλά για μένα προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος. Για το χαρακτήρα μπορείς να μας πεις τι να πες. Μας λίγο. Χαρακτηριστικά έτσι να δούμε. Λοιπόν, χαρακτήρας είναι ένας... ένας τύπος ο οποίος δεν τα πάει πολύ καλά με τη γυναίκα του. Mm-hmm. Συχνάζει και προχωρεί τα βράδια. Λοιπόν, του αρέσουν πάντα τα άλλα πράγματα. Μπράβο, ρε Σοφοκλή. Τα άλλα πράγματα. Λοιπόν, είναι ενεκατομένος σε διάφορες καταστάσεις. Νομίζω ότι δεν πρέπει να πούμε και πολλά πράγματα. Ναι, όχι. Απλά είναι ένας... Είναι ένας... Παιδί της Τιτανής Πόρτας δηλαδή, αλλά λίγο... Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος... Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος... Είναι καλό παιδί. Πέρα από αυτό. Κατά βάθος πρέπει να είναι. Κατά βάθος. Δεν ξέρω αν είναι καλό παιδί ακόμα. Ναι, εγώ δεν τον έκοψα για πολύ καλό παιδί. Ναι, έτσι όπως τον είδα δηλαδή στη σκηνή. Δεν νομίζω αν είναι καλό παιδί. Δεν μου κάνει καλό ευρώ. Δεν υπάρχει ένα λεβέντι. Δημιουργεί προβλήματα στη σειρά. Παντού. Δημιουργεί προβλήματα σπίτι, δημιουργεί προβλήματα με τους φίλους του. Με... Στα γυρίσματα δεν πιστεύω ότι δημιουργεί. Εκτός στα γυρίσματα. Ναι, πάλι καλά. Όταν μπαίνει στο ρόλο. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένας χαρακτήρας που για μένα πρώτη φορά κάνω με τόσο extreme χαρακτήρα. Με τόσο σκληρό χαρακτήρα. Ναι. Στην τηλεόραση. Ναι, σε έχουμε συνηθίσει για. Στην τηλεόραση. Στο θέατρο έχω κάνει. Στην τηλεόραση όχι. Και θα είναι νομίζω ενδιαφέρον. Πόσο εύκολο είναι για έναν ηθοποιό, ο οποίος συνήθισα με, τον σε με κομικά στοιχεία, να του προτείνουν έναν ρόλο ο οποίος είναι εντελώς ανατρεπτικός με εκείνο το πράγμα που τον έχει, η εικόνα που έχει ο κόσμος. Δηλαδή, εννοείς όταν ταυτίσουν έναν ηθοποιό, ας πούμε, με κομμωδία. Εγώ, ας πούμε, το Σοφοκλήν έχω τον ταυτισμένο με το χιούμορ, με το γέλιο, ας πούμε. Πόσο δύσκολο είναι για σένα που καταλαβαίνεις και εσύ ότι ο κόσμος έχει ταυτισμένο με τον το πράγμα να... Yeah, πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Φτάνει να είσαι έτοιμος να κάνεις την αλλαγή. Ουσένα εξαρτάται αν ο κόσμος σε δεχτεί με το χαρακτήρα που θα του δώσεις. Απλά πρέπει να είσαι έτοιμος να δουλέψεις. Και είναι καλό να αλλάζεις ρόλους συνέχεια γιατί ο ηθοποιός ναι, αυτός είναι ο στόχος του ναι, βασικά. Βέβαια, βέβαια. Εσύ τι προτιμάς δηλαδή, να κάνεις κωμικούς ρόλους ή λίγο πιο κοντρά. Κοιτάξει, μου αρέσει η κωμωδία να κάνω, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πάντα κωμωδία. Όπως είπα πριν, υποδίθηκες στο θέατρο πριν δύο παραστάσεις έναν πολλά extreme ρόλο. Πώς έγινε. Είναι θεατρική παράσταση εσύ. Έχω δει κομμάτι στο YouTube. Yeah. Είδες, αλλά έχω δει. Έχω δει και όπως είναι. Ωραία, συνέχισε. Ωραία. Πώς αντέδρασες όταν σου είπα να κάνεις τον ρόλο. Θέλω να πούμε καταρχήν τι ήταν ακριβώς ο ρόλος. Ήταν μια παράσταση του Πέτρου Αλμοδοβάρ. Η προηγούμενη παράσταση που κάναμε ήταν του Πέτρου Αλμοδοβάρ, το όλα για τη μητέρα. Μάλιστα. Επειδή μου έκανε τραβεστή, την Αγράδο. Εντάξει, μόλις μου είπε ότι θα κάνω τον ρόλο καταρχήν. Ήσουν με τα όλα σου δηλαδή. Ναι. Τα πάντα, ναι. Μπομπάτα και... Αν μπορούμε, αν έχουμε τώρα στο statement και βάλουμε αυτό, το βγάζει φωτογραφία σίγουρα, αν μπορούμε να τη δούμε τη φωτογραφία. Ωραία, να το κοιτάξουμε. Πόση ώρα σου έπαιρνε να μεταμφιεστείς. Μια μισή ώρα. Με βαψίματα και τέτοια, έτσι. Ναι, απ' όλα. Ήταν εντελώς, πραγματικά, αν τον δεις, ήταν φοβερό. Εσύ τον είδες. Ήταν φοβερό. Δεν καταλάβεις ότι πίσω από αυτό το κρύβεται ο Σοφοκλής.
Φίλο μας. Όχι, δεν τις κάλεσαμε. Λοιπόν, ήταν μια πολύ όμορφη παράσταση. Πάρα πολύ όμορφη. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά. Τώρα είμαι στο θέατρο Σκάλα πάλι. Και θέατρο και τηλεόραση τώρα. Τι παράσταση έχετε? Το κάνουμε το Γατάνι του Πασαρδί, ένα κυπριακό έργο. Ο ρόλος εκεί? Είναι με τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες κάνω. Δεν χάνεις την ταυτότητα σου με όλους αυτούς τους ρόλους? Ξέρω εγώ. Δηλαδή, κομικός, πιο... Το μόνο πράγμα που... Βρήκαμε τη φωτογραφία. Να τη φωτογραφία. Μα είσαι θεά. Αυτή είναι χωρίς τα περούκα. Αυτή είναι χωρίς περούκα. Αλλά δες, πες, θα τον καταλάβαινες ότι είναι αυτός εάν φορούσε και την περούκα. Να δούμε και την περούκα. Αν φορούσε και την περούκα, ξέρω εγώ. Κόκκινη ήταν, τι χρώμα ήταν η περούκα? Ξανθή. 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 Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν. Εντάξει, ήταν ένας ρόλος έτσι που συζητήθηκε. Συζητήθηκε αρκετά. Εντάξει, ευτυχώς ήταν μια λεπτή γραμμή. Γιατί μπορεί ένας κωμικός να κάνει έναν τραβεστίζο, να τον πάρει κάπου αλλού και να γίνει επιθεώρηση, να γίνει κάτι... Να μην ενοχληθεί, να μην ενοχλήσει. Όμως εμείς δουλέψαμε πάρα πολλά σωστά για να μην προσβάλλουμε ή να μην εκθέσουμε κόσμο. Και πήρα τις καλύτερες κριτικές εδώ και 13 χρόνια που είμαι στο θέατρο στην τηλεόραση. Μάλιστα. Σοφοκλή, δεν έχουμε παρά να σου ευχηθούμε τα καλύτερα και στο θέατρο σου. Θα έρθουμε να σε δούμε. Και στο κόκκινο φόντο. Ανυπομονούμε για φαντοκόκκινο. Ήδη... Πιστεύω έχει να πάει καλά. Και περιμένει και ο κόσμος και γι' αυτό ήθελα να προβάλλω και τα αποσπάσματα αυτά, να δώσουμε μια πρώτη γεύση. Γιατί πολλοί είναι ο κόσμος που περιμένει να δει και δεν έχουν παίξει ακόμα στην τηλεόραση. Ειδικά τώρα και με την. Δεν ξέρω ακριβώς. Τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινάει. Ειδικά τώρα όμως που έχει μπει και στο casting και ο Μπουγιούρης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερα. Είχαμε χτες γύρισμα με τον Παναγιώτη. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Έτσι, α. Εξαιρετικό. Είναι απίστευτος. Έχουν μείνει όλοι ενθουσιασμένοι με το. 20 Σεπτεμβρίου έχει πρεμιέρα. Τον Παναγιώτη τον Μπουγιούρη, ξέρετε τι θα κάνει. Ρόλο, όχι, θα κάνει ένα ρόλο. Είναι ένας μυστηριώδης τύπος ο οποίος έρχεται από την Ελλάδα. Ο οποίος έχει. Το μόνο που μπορώ να σας πω, γιατί δεν μπορώ να πούμε το παρακάτω, είναι ότι έχει ένα πολύ. Είναι κρυμμένο μυστικό. Το ξέρεις γι' αυτό, το ξέρεις. Είναι ο άνθρωπος. Έχει καμιά δεκαοστία. Εντάξει τότε. Έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό το οποίο έρχεται στην Κύπρο για να φύγει από αυτό το μυστικό, να φύγει από αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Το μυστικό που βρίσκεται στην Κύπρο ή στην Αθήνα. Στην Ελλάδα. Και έχει να βρει τον άνθρωπο. Σοφοκλή μου, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Σε αγαπάμε, σε εκτιμούμε. Και εσείς καλή επιτυχία, καλή αρχή. Να δώσεις τους χαιρετισμούς μου στους αδερφικούς στον ιό σου και να του πεις ότι εντάξει την πρώτη φορά το βεντετιλίκι του το συγχωρούμε. Τη δεύτερη φορά το καλύσουμε. Αύριο πάει σχολείο, πάει σχολείο, δράσεις ως το πρωί, μια μια νέα. Έχει δίκιο. Ανέβηκε πολύ στα μάτια μου. Από την καρδιά μου τα φιλιά μου να του πεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε εμείς φίλες και φίλοι τώρα να δούμε ένα φοβερό ρεπορτάζ που μας έχει κάνει η Δημητρούλα. Πήγε σε ένα καταφύγιο ζώων. Δεν τον πήραμε τον Πολυχρόνη από εκεί. Ο Πολυχρόνης είναι δικός μας. Είναι ευαίσθητο θέμα που πρέπει όλοι να προσέξουμε. Τα αγαπάς τα ζώα? Τα αγαπάω τα ζώα, βεβαίως. Εμένα μου αγαπάς. Πάρα πολύ. Είδατε. Λίγο γελάς, Δημήτρα. Και τα ζώα. Περιμένεις αφορμή, δεν το έχω πει τόσες μέρες. Περιμένετε αφορμή να μου καρφώσετε το μαχαίρι από πίσω και οι δυο σας. Ναι. Εσύ τι περιμένεις? Εγώ τίποτα. Το τρένο. Αφού και εσύ αγαπάς τα ζωάκια, Εγώ τα αγαπώ. Και τις γυναίκες αγαπώ. Όλα τα αγαπώ εγώ. Όλα τα αγαπώ. Όλα τα αγαπώ τα μυρμηγκάκια. Ό,τι αναπνέει. Εδώ δεν θέλει να σκοτώνουμε τις κατσαριδούλες. Μπράβο. Λοιπόν, Δημητρούλα, πες μας τι είναι το θέμα αυτό για να μας το κάνεις και πας. Πήγαμε στην Ορμίδια και συναντήσαμε την κυρία Στέλλα Στυλιανού, η οποία είναι υπεύθυνη του καταφυγίου.